Όσο και αν ακούγεται παράδοξο, ο Αλί Πασάς διαδραμάτισε έναν θετικό ρόλο στην εξέλιξη της Ελληνικής Επανάστασης. Σωστά? Εγώ το θέτω λίγο διαφορετικά. Ο Αλί Πασάς δεν είχε κανένα λόγο να ενδιαφέρεται για την Ελληνική Επανάσταση. Ως μουσουλμάνος Πασάς έναντι ενός εθνικού ελληνικού επαναστατικού κινήματος. Δεν είχε λόγο. Το ότι συμπίπτει το η δική του αντίσταση, ας την πούμε έτσι, οι δικές του αποσχιστικές τάσεις απέναντι στην πύλη συμπίπτει με το ελληνικό εθνικό κίνημα, αυτό είναι μια πολύ θετική συγκυρία. Είναι ένα θετικό γεγονός, το οποίο η Ελληνική Επανάσταση το αξιοποίησε αρκετά καλά. Νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολο να αξιοποιηθεί περισσότερο ο Αλί Πασάς. Ήταν πολύ δύσκολη η περίπτωσή του. Δεν μπόρεσαν να τον χειριστούν οι ίδιοι οι Οθωμανοί. Δεν μπόρεσαν να τον χειριστούν όλες οι ευρωπαϊκές δυνάμεις που τον πλησίασαν. Οι Ρώσοι, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι. Είναι πολύ δύσκολη η περίπτωσή του. Εμένα δεν με ξαφνιάζει αυτό. Καμία περίπτωση σε αυτές τις μεταφαντικές τάσεις της ιστορίας δεν είναι, ας το πούμε, ευανάγνωστη. Δεν μπορεί να την καταλάβεις εύκολα. Για μας όμως υπήρξε θετική η σύμπτωση της αποσχιστικής του τάσης. Ακόμη καλύτερα και για υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, να το πούμε έτσι, του ελληνικού αγώνα, όπως ας πούμε ο Καποδίστριας, που παίζει σε πολύ ψηλό επίπεδο κάποιο ρόλο, και για τα σχέδια δηλαδή αξιοποίησης του Αλί Πασά από την ελληνική εμβριακή, ας την πούμε ακόμη, διπλωματία, ήταν σημαντικός. Σε πολλούς ακούγεται περίεργο το γεγονός ότι Έλληνες αγωνιστές, όπως για παράδειγμα ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, υπηρετούσαν στην αυλή του Αλί Πασά. Ο Καραϊσκάκης κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι στο αρματολίκι του. Και μάλιστα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο του Αλί Πασά, τον εκτιμάει, διότι προφανώς ο ευφιέστατος και πανέξυπνος, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση προσωπικότητας που ήταν αυτός, πραγματικά μας κάνει εντύπωση το ότι τον ξεχώρισε τον Καραϊσκάκη. Ο Αλί Πασάς πολύ νωρίς, όταν ακόμη ήταν αυτός νέος, ήταν ένα στοιχείο κάπως ανυπότακτο και μέσα στην υποταγή του. Αυτό το άρεσε το Αλί Πασά, νομίζω. Για τους Αλβανούς, ο Αλί Πασάς είναι εθνικός ήρωας. Έχουν μάλιστα και άγαλμά του στο Τεπελένι. Εθνικός ήρωας, δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί ο Αλί Πασάς ήρωας. Κατανοώ την αλβανική εθνική ιστορία που θέλει να εντάξει τον Αλί Πασά στους προγόνους του αλβανικού έθνους. Νομίζω ότι είναι στο δρόμο του ρομαντισμού, όπου όλες οι βαλκανικές εθνότητες φτιάξανε προγόνους σημαντικούς αγωνιστές, μεγάλους διανοούμενους, που δεν ήταν ακριβώς στην εποχή τους αυτό που τους φανταστήκαμε αργότερα. Νομίζω είναι και η περίπτωση του Αλί Πασά. Ο Αλί Πασάς δεν έτρεφε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αλβανική του καταγωγή.